Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μότσικα Εκατερίνη, μένω στο Κορδελιό και είμαι άνεργη μητέρα 2 μικρών παιδιών. Συμμετέχω στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Συμπορεύομαι με το ΚΚΕ, γιατί η κατάσταση που βιώνει σήμερα ο καθένας μας ξεχωριστά και όλοι όμως συνολικά οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι γυναίκες και οι νέοι, είναι άδικη και αφόρητη. Αποφάσισα λοιπόν να συμπορευτώ πιο ένεργα με το ΚΚΕ, γιατί μέσα στην πανδημία και με τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για τα σχολεία, το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που με τα μέλη του μίλησε και αγωνίστηκε για πραγματικά μέτρα προστασίας των παιδιών μας. Ήταν το μόνο κόμμα που έβαλε στη συζήτηση το αίτημα για λιγότερους μαθητές μέσα σε κάθε τάξη, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η μετάδοση του ιού. Γιατί το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που απέτησε μέσα από τους συλλόγους γονέων να υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, για να επέλθουν ομαλά τα παιδιά μας στην καθημερινότητα μετά από 1,5 χρόνο που απήχαν από το σχολείο και όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες. Γιατί το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που διεκδίκησε και διεκδικεί σταθερά να προσληφθούν μόνιμα οι εκπαιδευτικοί που είναι απαραίτητοι για να μπορεί να διεξάγεται πιο ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία, να γίνουν οι τάξεις ολιγομελείς και να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία. Γιατί τα μέλη του ΚΚΕ μπήκαν μπροστά μέσα από την Ένωση Γονέων του Δήμου να απαιτήσουν και από κάθε αρμόδιο φορέα την κάλυψη των κενών στην παράλληλη στήριξη των παιδιών που την έχουν ανάγκη. Γιατί με τα μέλη του ΚΚΕ μπροστά διεκδικήσαμε σαν Ένωση Γονέων να μην σταματήσει το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας στο Κορδελιό, που καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες δεκάδων παιδιών που δεν μπορούν για οικονομικούς λόγους να στηριχτούν από τις οικογένειές τους. Συμπορεύομαι με το ΚΚΕ γιατί είναι το μόνο κόμμα που προειδοποίησε από την πρώτη στιγμή ότι με το φασισμό δεν τελειώσαμε όταν συνέλαβαν τα μέλη της αγκληματικής Χρυσής Αυγής, αλλά χρειάζεται συνεχής αγώνας απομόνωσης των φασιστών από τις γειτονιές μας. Και ήταν το μόνο κόμμα που με τα μέλη του μπήκε μπροστά για να μην έχουν τόπο να σταθούν στις γειτονιές μας μετά από τις επιθέσεις στα ΕΠΑΛ της περιοχής μας. Γιατί σταθερά παλεύει για καθαρό περιβάλλον, για μας και τα παιδιά μας, ενάντια στα μεγαθύρια που βρωμίζουν τις γειτονιές μας, που ρυπαίνουν τον αέρα που αναπνέουμε, όπως τα ΕΛΠΕ, και θέλουν να λέμε και ευχαριστώ για να μας φτιάχνουν πάρκα και σχολεία. Συμπορεύομαι τελικά με το ΚΚΕ, γιατί σαν άνεργη μητέρα 2 παιδιών, είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να δείξει πως μπορούμε να αγωνιστούμε ενάντια στα σκοτάδια που μας ετοιμάζουν, να διεκδικήσουμε ένα φωτεινό μέλλον για τα παιδιά μας. Γιατί θέλω να κοιτάω στα μάτια τα παιδιά μου για να τους δείξω ότι αξίζουν ένα μέλλον φωτεινό, ότι αξίζουν και μπορούν να αγωνιστούν για ένα κόσμο που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες τους και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το ΚΚΕ.